Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 288. Είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο ΚΓ. 23 κεφάλαιο, από τη σελίδα 288. ΚΓ, 23 κεφάλαιο. Απήγγειλαν δε προς τον Δαβίδ λέγοντες, «Ιδού οι Φιλιστέοι πολεμούσιν εν Κεϊλά και διαρπάζωσι τα Αλώνια». Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον, «Να υπάγω και να πατάξω τους Φιλιστέους τούτους». Και είπε ο Κύριος προς τον Δαβίδ, «Ήπαγε και πάταξον τους Φιλιστέους και σώσον την Κεϊλά». Και είπον οι άντρες του Δαβίδ προς αυτόν, «Ιδού εμείς εντάφθα εν τη Ιουδαία φοβούμεθα, πόσο δε μάλλον εάν υπάγομεν εις Κεϊλά εναντίον των στρατευμάτων των Φιλιστέων». Και ρώτησεν πάλι ο Δαβίδ εκ Δευτέρου τον Κύριον και απεκρίθη προς αυτόν ο Κύριος και είπε, «Σηκώθητη, κατάβα εις Κεϊλά, διότι θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους εις την χείραν σου». Τότε ήλθε ο Δαβίδ και άνδρες αυτού εις Κεϊλά και πολέμησε προς τους Φιλιστέους και έλαβε τα κτίνη αυτών και πάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έσωσεν ο Δαβίδ τους κατοίκους της Κεϊλά. Ότε δε ο Αβιάθαρ, ο ιός του Αχιμέλεχ, έφυγε προς τον Δαβίδ εις Κεϊλά, αυτός είχε καταβεί με εφόδ εν τη χειλή αυτού. Και απηγέλθη προς τον Σαούλ ότι ήλθεν ο Δαβίδ εις Κεϊλά. Και είπεν ο Σαούλ, «Ο Θεός παρέδωκεν αυτόν εις τη χείρα μου, διότι απεκλείστη εις ελθόν εις πόλην, έχουσαν πύλας και μοχλούς». Και συνεκάλεσεν ο Σαούλ πάντα των λαών εις πόλεμον, δια να καταβεί εις Κεϊλά, να πολιορκήσει το Δαβίδ και τους άνδρας αυτού. Και έμαθεν ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ εμηχανεύεται το κακόν εναντίον αυτού. Και είπεν προς τον Αβιάθαρ τον ιερέα, «Φέρεντα αυτά τα εφόδ». Και είπεν ο Δαβίδ, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, με τα βεβαιότητος ήκουσεν ο δούλος σου ότι ο Σαούλ ζητεί να έλθει εις Κεϊλά για να εξολοθρεύσει την πόλη εξαιτίας μου. Θέλουσι με παραδώσεις αυτόν οι άνδρες Κεϊλά? Θέλει καταβεί ο Σαούλ καθώς ήκουσεν ο δούλος σου? Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φανέρωσον δέομαι προς τον δούλο σου». Και είπε ο Κύριος, «Θέλει καταβεί». Είπε πάλι ο Δαβίδ, «Θέλουσι παραδώσει οι άνδρες της Κεϊλά εμέ και τους άνδρας μου στην χείρα του Σαούλ?» Και είπε ο Κύριος, «Θέλει παραδώσει». Τότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού έως 600 εσηκώθησαν και εξήλθαν από Κεϊλά και επήγον όπου η δύναντο. Και απηγέλθη προς τον Σαούλ ότι διεσώθη ο Δαβίδ από Κεϊλά, όθεν αφέθη του να εξέλθει. Ο δε Δαβίδ εκάθισεν εν τη ερήμο εν τόπη Σοχηρής και έμενεν επί την όρους εν τη ερήμο Ζήφ. Και αυτόν εζήτη ο Σαούλ πάσα στα σημέρας. Ο Θεός όμως δεν παρέδωκεν αυτόν στην χείρα αυτού. Και είπε ο Δαβίδ ότι και είδεν ο Δαβίδ ότι εξήλθεν ο Σαούλ για να ζητεί την ζωήν αυτού. Και είπε ο Δαβίδ εν τη ερήμο Ζήφ εντός του δάσους. Τότε σηκώθη ο Νάθαν, ο ιός του Σαούλ, και είπε προς τον Δαβίδ στο δάσος. Και υπήγε προς τον Δαβίδ στο δάσος και ενίσχυε την χείρα αυτού εν το Θεό. Και είπε προς αυτόν, «Μη φοβού, διότι δεν θέλεις ευρύ η χείρ Σαούλ του πατρός μου, και εσύ θέλεις βασιλεύσει από τον Ισραήλ, και εγώ θέλω είστε τεύτερό σου. Μάλιστα και ο Σαούλ ο πατήρ μου εξευρεί τούτο». Και έκαμον αμφότερη συνθήκη ενώπιον του Κυρίου, και κάθεται ο Δαβίδ εντός του δάσους, ο δε Ιωνάθαν ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Αμήν. Όταν ο Θεός έψαξε να βρει έναν άνδρα που να, μέσα από τον οποίο θα δημιουργούσε τη βασιλεία του Χριστού επί της γης, αλλά και τη βασιλεία του Χριστού στους αιώνες των αιώνων, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δεν ήταν εύκολο να βρει άνθρωπο που να έχει τα χαρακτηριστικά που ο Θεός ήθελε. Και τα χαρακτηριστικά που ο Θεός θέλει δεν είναι άλλο παρά πίστη, αγάπη και ελπίδα. Πίστη στο Λόγο του Θεού, αγάπη στους αδελφούς Του και ελπίδα, αληθινή ελπίδα, που είναι και η άγκυρα της ψυχής μας,
γιατί είναι βεβαία και ασφαλής εις τον Ιησούν Χριστόν, ότι ο Θεός είναι ο ενεργόν και το θέλει και το ενεργεί στην καρδιά μας, ώστε ο άνθρωπος να πράττει και να είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού. Όταν το βρήκε, έκραξε ο Θεός λέγον, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, ο οποίος είναι άντρας κατά την καρδία μου και θα πράξει πάντα τα θελήματά μου». Και πράγματι, ο Δαβίδ, αδερφοί αγαπητοί, παρόλο που βρέθηκε σε πολύ δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις στη ζωή του, κυνηγημένος από τον βασιλιά Σαούλ, καταδιωκόμενος συνέχεια, ήταν πάντα νικητής. Και ήταν πάντα νικητής γιατί είχε ένα μεγάλο μυστικό. Δεν έκανε τίποτα χωρίς να ρωτήσει το Θεό και χωρίς να του απαντήσει ο Θεός, καθώς πάντα ρωτούσε ο Δαβίδ τον Κύριο και πάντα ο Κύριος το απαντούσε, όπως πάντα απαντάει σε κάθε έναν που εν ειλικρινία, εν αγιασμό, με πίστη, αγάπη και ελπίδα τον ρωτάνε. Είχε αυτό το όμορφο χαρακτηριστικό ο Δαβίδ, ότι δημιουργούσε πάντοτε στη ζωή του προϋποθέσεις ευλογίας δια του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, να δημιουργούμε προϋποθέσεις ευλογίας στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας, στο περιβάλλον μας. Ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς ζητούμε ή νοούμε. Ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται. Καλά σχέδια έχει για τον κάθε έναν από εμάς. Πολλές φορές μάλιστα τα αποκαλύπτει τα σχέδια, όπως παραδείγματος χάρη τα αποκάλυψε στον Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν ένας Άγιος, ευλογημένος νέος στην παρουσία του Θεού, που αγάπησε τον Δαβίδ και τον αγάπησε ο Δαβίδ σφόδρα. Και ο Θεός του αποκάλυψε τη συνέχεια του, τα μέλλοντα. Γιατί ήταν αγαπητός του Θεού. Γιατί αγαπούσε το Θεό. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε να δημιουργήσει προϋποθέσεις καλής συνέχειας, ευλογίας στη ζωή του, αν και ήξερε το θέλημα του Θεού. Δεν ρώταγε όμως το Θεό τι να κάνει για να εκπληρωθεί το θέλημά του. Ο Θεός λοιπόν για τον Δαβίδ είχε προφητεύσει ότι θα γίνει βασιλιάς. Αυτό όμως δεν ησύχαζε το Δαβίδ, θα με κάνει βασιλιά άρα δεν κάνω τίποτα. Αντιθέτως μάλιστα, για να με κάνει βασιλιά θα περπατάω κατά πάντα στο λόγο του και στο θέλημά του και πάντοτε θα τον ρωτάω. Εάν δεν είχε αυτό το χαρακτηριστικό, θα γινότανε βασιλιάς ποτέ. Γιατί ο Θεός κάνει αυτό το οποίο έχει σχεδιάσει όταν ο άνθρωπος αποδέχεται το σχεδιασμό που ο Θεός έχει κάνει ερωτώντας το Θεό. Όχι μόνο μια φορά, κάθε φορά ο Δαβίδ ρώταγε τον Κύριο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι οι Φιλιστέοι πολεμούνε εν Κεϊλά και διαρπάζουν τα αλώνια των αδελφών και με αγάπη προς τα αδέλφια του πήγε όχι εξιδίας πρωτοβουλίας να βοηθήσει τα αδέλφια του που ήταν μάλιστα και από τη φυλή Ιούδα, η πόλη Κεϊλά, να βοηθήσει τα αδέλφια του υπερασπιζόμενος αυτούς από τους Φιλιστέους. Όμως ποτέ δεν πήγαινε με την παρόρμηση της καρδιάς του. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το κρίσιμο σημείο, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευλογίας ή όχι. Βεβαίως αγαπούσε τα αδέλφια του, βεβαίως ήθελε και η απόδειξη ότι ήθελε να τους βοηθήσει είναι ότι ρώτησε τον Κύριο. «Κύριε, να πάω να υπερασπιστώ και να βοηθήσω τα αδέλφια μου στην Κεϊλά που ταλαιπωρούνται από τους απερίτμητους τους Φιλιστέους?» Και ο Θεός του είπε πήγαινε. Αλλά οι άνδρες του με λογική ανθρώπινη είπαν όχι βέβαια,
Εδώ είμαστε σε κίνδυνο που είμαστε στην έρημο και ταλαιπωρούμεθα. Πόσο μάλλον να βρεθούμε εχμάλωτοι μέσα στην πόλη της Κεϊλά. Έστω και αν νικήσουμε τους Φιλιστέους. Και ο Δαβίδ κατάλαβε ότι είχαν δίκιο. Γιατί πράγματι είχαν δίκιο. Τα επιχειρήματά τους ήταν σωστά. Και αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τα επιχειρήματά μας, η λογική μας, η δικαιοσύνη μας και η ορθότητα της σκέψης μας. Αυτό φέρνουνε, αυτά όλα φέρνουνε σε αμηχανία τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί? Γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και θέλω να το διαβάσουμε μαζί, αδερφοί αγαπητοί, στη σελίδα 662. Είναι από το κεφάλαιο Νιέμψιλον, με προσοχή να το διαβάσουμε, από το βιβλίο του Ισαΐα, του προφήτου, 55 κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Καθώς μιλάει ο Θεός. Διότι, λέει ο Θεός, εβουλέ μου, οι σκέψεις μου, δεν είναι βουλές ημών, δεν είναι αυτό που σκέπτεστε εσείς, αυτό που σκέφτομαι εγώ, ούτε η οδή ημών, οι αποφάσεις σας και το έργο σας, δεν είναι αυτό το οποίο εγώ αποφασίζω, σκέπτομαι και θα ενεργήσω. Αλλά πρέπει να μάθετε, και το ξέρει καλά ο Δαβίδ, αλλά δεν το ξέρει ο Ιωνάθαν. Πρέπει να μάθετε ότι όσον είναι υψηλή η ουρανή από τη γη, τόσο η οδή μου είναι υψηλότερη από τα, τα σοδούς ημών, οι αποφάσεις σας και τα έργα σας, και όσο και τόσο οι βουλές μου, οι σκέψεις σας απέχουν από τις σκέψεις μου. Και προσέξτε το γιατί. Γιατί όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν επιστρέφει, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις το εστίνοντα, ούτως θέλει εις το λόγος μου, ο οποίος εκφράζει τις βουλές μου και τα σοδούς μου. Μόνο ο λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου εκφράζουνε αναμφισβήτητα τις βουλές και τα σοδούς του Κυρίου. Και ξαναδιαβάζω, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θα επιστρέψει σε μένα κενός, θα εκτελέσει το θέλημά μου, τις βουλές μου, θα ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω και τα σοδούς μου. Τις καλές σκέψεις, τις καλές βουλές που έχει ο Θεός, θα τις εκτελέσει ο λόγος του. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στο λόγο του και ο Θεός του αποκαλύπτει τις βουλές του και τα σοδούς του. Διότι θέλετε εξέλθει από τον τόπο της ταλαιπωρίας σας με χαρά, εάν περπατάτε σύμφωνα με τις βουλές μου και με τα σοδούς μου. Αν περπατάτε σύμφωνα με το λόγο μου, θα εξέλθετε εν χαρά από τον τόπο της ταλαιπωρίας και θα οδηγηθείτε εν ειρήνη στον τόπο της ευλογίας. Αυτό είναι το μυστικό. Υπακούοντας το Λόγο του Θεού, εξητώντας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, θα εξέρχεσαι από τον τόπο της εχμαλωσίας, της ταλαιπωρίας, με χαρά και θα οδηγήσει στον τόπο της ευλογίας με ειρήνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλο το περιβάλλον, τα όρη, οι λόφοι, θα εντυχήσουν έμπροσθέν σας από αγαλιάσεως και όλα τα δέντρα θα επικροτήσουν τα σχήρας. Και το αποτέλεσμα, αντί της ακάνθης που υπάρχει στη ζωή σας, εφόσον ακολουθείτε εξητούντες τη φωνή μου και το λόγο μου, υποτασσόμενοι ακριβώς τη φωνή μου και στο λόγο μου, αντί της ακάνθης που είναι στο περιβάλλον σας, θα έρθει κυπαρίσι. Αντί το αγκάθι θα έρθει κυπαρίσι. Και αντί της τσουκνίδας θα έρθει μυρτιά. Γιατί αυτό είναι σημείο δια το όνομα του Κυρίου και δεν θα εκλείψει. Το σημείο του Κυρίου είναι η απόλυτη μεταμόρφωση στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, στην οικογένειά του
και στο περιβάλλον του μόνο όταν περπατάει εξητώντας τον Κύριο, τη φωνή του Κυρίου και υποτασσόμενος τη φωνή του Κυρίου, απόδειξης ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος κυνηγημένος, αδύναμος από έναν ολόκληρο βασιλιά, έχει πίστη, έχει αγάπη, έχει ελπίδα στο Θεό, γι' αυτό και ρωτάει τον Κύριο πριν αποφασίσει να κάνει οτιδήποτε. Και ενώ οι άνθρωποι του λένε μην πας, κινδυνεύουμε. Αυτός πείθεται ότι είναι λογικό αυτό που του λένε, αλλά δεν πείθεται στο να αποφασίσει το τι θα κάνει και γι' αυτό ξαναπροσεύχεται και ξανά ο Θεός του λέει τα ίδια, να πας. Εγώ θα τους παραδώσω στα χέρια σου. Πήγε και θριάμβευσε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν παγίδες. Το μαθώ Σαούλ, άνθρωπος του εχθρού, βασιλιάς του Ισραήλ, αλλά άνθρωπος του εχθρού, και σκέφτηκε εν φαντασία και με παραλογισμό, μου τον παρέδωσε ο Θεός. Ο Θεός μου παρέδωσε το Δαβίδ στα χέρια μου, γιατί βρίσκεται κλεισμένος σε πόλη που έχει πύλες και μοχλούς. Άρα εύκολα θα τον θανατώσω που το ήθελε τόσο πολύ. Γιατί θυμός, μίσος είχε πλημμυρίσει την καρδιά του από τα πνεύματα της πονηρίας. Και ο Θεός πληροφόρησε το Δαβίδ. Και ο Δαβίδ πληροφορήθηκε, δεν φοβήθηκε, δεν τρόμαξε. Αλλά είπε θα ρωτήσω τον Κύριο και πάλι. Προσευχήθηκε και λέει Κύριε άκουσα με τα βεβαιότητας ότι ο Σαούλ θα επιτεθεί στην Κεϊλά. Αλήθεια θα επιτεθεί. Και αν επιτεθεί οι κάτοικοι της Κεϊλά τους οποίους ελευθέρωσα και βοήθησα θα με παραδώσουν στα χέρια του. Αλλά είναι διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Ποτέ δεν θα κάνει λάθος. Υπάρχει άνθρωπος που ποτέ δεν κάνει λάθος, βέβαια. Αυτός που ρωτάει πάντα τον Κύριο και σε αυτόν που ο Θεός πάντα του απαντάει. Δεν κάνει ποτέ λάθος. Έφυγε, πήγε στην έρημο Ζιφ, μαζί με τους 600 άνδρες, όπου σε όλη αυτή την περιπέτεια, το σημαντικό είναι δεν υπήρξε καμία απώλεια. Ούτε τραυματίστηκε κανείς από τους άντρες τους, ούτε και φωνεύτηκε. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και ο Θεός ήταν μαζί του γιατί ρώταγε τον Κύριο. Εν πνεύματι και αληθεία. Και εκεί που βρισκόταν όχι απαρηγόρητος, ούτε τρομαγμένος. Γιατί ένας που διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν είναι απελπισμένος, θλιμμένος μπορεί να είναι. Ποτέ δεν είναι απελπισμένος, ποτέ δεν είναι απογοητευμένος, ποτέ δεν είναι φοβισμένος γιατί το πνεύμα που έχει δώσει ο Θεός σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι πνεύμα δειλίας, είναι δύναμης, αγάπης και σοφρονισμού. Και εκεί πήγε και τον παρηγόρησε εν το ονόματι του Θεού ο Ιωνάθαν που τον αγαπούσε, εν αληθεία τον αγαπούσε. Όπως και ο Δαβίδ τον αγαπούσε και το αποκάλυψε αυτά που ο Θεός του φανέρωσε. Δεν θα σε βρει το χέρι του Σαούλ. Και προσέξτε το αυτό. Δεν θα σε βρει όχι γιατί σε υπερασπίζεται ο Κύριος, που σε υπερασπίζεται, αλλά γιατί σε διοικεί ο Κύριος. Γιατί δημιουργείς προϋποθέσεις υπεράσπισης και ευλογίας, καθώς ενδιαφέρεσαι για το Λόγο του Θεού, για το θέλημα του Θεού. Δεν θα σε βρει η χείρ του Σαούλ του πατρός μου. Τίποτα δεν θα σου κάνει. Και μάλιστα και ο πατέρας μου ξέρει και εγώ ξέρω ότι ο Θεός εσένα θα κάνει βασιλιά μετά τον πατέρα μου. Και ξέρω επίσης γιατί μου είπε ο Θεός ότι και εμένα δεύτερο θα με κάνει. Το αποτέλεσμα. Δεν ρώτησε τον Κύριο. Δεν εγκατέλειψε τον να ονομάζεται Υιός του Βασιλέως. Δεν πήρε οδηγία Πνεύματος Αγίου. Αλλά ξαναγύρισε στον πατέρα του σαν Υιός του Βασιλιά και απολάμβανε ό,τι απολαμβάνει ένας Υιός Βασιλιά.
Και ο μεν Δαβίδ, που δημιουργούσε προϋποθέσεις ευλογίας για τη ζωή του, εταλαιπωρείτο στην έρημο. Ο δε Ιωνάθαν, που δε σκέφτηκε ότι για να έλθουν οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή του, θα πρέπει αυτός να περπατάει, όχι να ζει κατά το πνεύμα, να περπατάει κατά το πνεύμα, να περπατάει ακριβώς το θέλημα του Θεού, μη ο άσοφος αλλά ο σοφός, γνωρίζοντας ότι πάντα, ιδιαίτερα τις έσχατες μέρες, η καιρή είναι πονηρή. Το αποτέλεσμα, η συνέχεια. Όλες οι υποσχέσεις και οι βουλές και τα καλά σχέδια που ο Θεός είχε για τον Δαβίδ, όχι μόνο εκπληρώθηκαν, και με το παραπάνω. Όλες οι καλές βουλές, σχέδια και υποσχέσεις που ο Θεός είχε για τον Ιωνάθαν γκρεμίστηκαν. Και ο Ιωνάθαν είχε το τέλος του Σαούλ, τον οποίον ακολούθησε. Και όχι την ευλογία του Δαβίδ, τον οποίον δεν ακολούθησε. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο προβληματικός άνθρωπος ψάχνει να βρει τον προβληματικό, για να μπορούν να κουβεντιάσουν. Ο άγιος άνθρωπος ψάχνει να βρει τον Άγιο. Ο όσιος τον όσιο. Και είναι ένα ωραίο και μεγάλο μυστικό αυτό, για να καταλάβουμε πώς μας βλέπει ο Θεός. Με ποιον άνθρωπο χαίρεσαι να συνομιλείς, να έχεις κοινωνία, να κάνεις παρέα? Με τον Άγιο άνθρωπο του Θεού, που περπατάει διοικούμενος από το Πνεύμα του Άγιο στην έρημο, ή με τον άνθρωπο που απολαμβάνει τον κόσμο αυτό στο σκοτάδι του κόσμου? Πού χαίρεσαι? Με ποιους χαίρεσαι? Προβληματικός με τους προβληματικούς, ή Άγιος με τους Αγίους? Από εκεί θα καταλάβω πώς είναι η καρδιά μου. Γιατί θα καταλάβω πώς είναι η καρδιά μου από αυτά που θέλω να ακούω. Τι θέλω να ακούω? Τον έπαινο, τα αγαθά, τα ευάρεστα εις το Θεό, ή κάθε κακό, κάθε πονηρό και κάθε κατάκριση? Τι θέλω να ακούω, τι μ' αρέσει να ακούω? Γιατί εκ της περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, αλλά και η καρδιά χαίρεται από αυτά που θέλει, αρέσκεται να ακούει. Ο Δαβίδ στην έρημο με τους δούλους του Θεού, ο Ιωνάθαν στα παλάτια με το Σαούλ. Η επιλογή σου θα έχει και τα αποτελέσματα στη ζωή σου. Σήμερα να επιλέξουμε, αδερφοί, Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Να επιλέξουμε Εκκλησία Αγία, αδελφούς Αγίους, και να μετανοήσουμε και να διορθώσουμε την οδό μας, ώστε το τέλος μας να μην είναι σαν του Ιωνάθαν, που ήταν ίδιο με το Σαούλ, εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Το τέλος μας να είναι σαν το Δαβίδ, μαζί με τους δούλους του Θεού, εκεί που ο Θεός είχε προγραμματίσει προκαταβολής κόσμου να γίνει. Δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή μας? Η απάντηση είναι όχι. Και ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Εμείς. Μόνο εμείς. Ο Θεός μπορεί να έχει πάρα πολύ καλές βουλές για σένα και για μένα, που έχει. Ποιος θα εμποδίσει το Θεό να εκπληρώσει κάθε υπερβολήν εις υπερβολήν το αιώνιο βάρος δόξης? Εγώ, αν δεν αποδέχομαι τη θλίψη, την ταπείνωση, τη δοκιμασία, την ταλαιπωρία που ο Θεός έχει προγραμματίσει για μένα, για να με αναβαθμίζει και να με φέρνει όλο πιο κοντά του και όλο πιο κοντά του. Αν όμως η καρδιά μου
απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη καθώς είναι. Επιλέξει αυτά που η ίδια θέλει, τότε ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να με ευλογήσει. Εμποδίζεται. Γιατί δεν περπατάω στην οδόν την οποία αυτός με διδάσκει, αλλά περπατάω στην οδόν που η καρδιά μου με διδάσκει και ο Σαούλ και δεν ξέρω και ποιος άλλος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί οι μέρες είναι τελευταίες, γιατί δεν μπορούμε πια να παίξουμε. Δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε ότι καλά πάμε. Μακάρι να μας βοηθάει ο Θεός να πηγαίνουμε καλά και θα πηγαίνουμε καλά όταν ρωτάμε τον Κύριο πάντοτε, με αποτέλεσμα και ο Θεός να μας απαντάει πάντοτε. Αμήν.